κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν το λες ακριβώς 13η σύνταξη, αλλά όσο να είναι, είναι χρήματα. Περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις κάτω των 850 ευρώ θα πάρουν επίδομα ενίσχυσης που θα αποτελείται από τη διαφορά 850 μείον τη σύνταξη που παίρνουν. Αλλά δεν θα είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ. Και όμως οι πολίτες είναι δύσπιστοι. Τα άκουσα. Και? Το πιστεύουμε. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Πιστεύετε ότι δεν θα γίνει δηλαδή? 50-50 ότι δεν θα γίνει. Και γιατί τα είπε τότε? Και πριν δεν τα έλεγε. Συμφωνώ, μια χαρά τα λέει, μια χαρά. Πάμε καλά. Το 2017 είπανε, αλλά δεν είπανε πιο... Το 3017 μάλλον από ότι... Α, τόσο σύντομα. Τόσο μάλλον, ναι, αυτό κατάλαβα εγώ. Εσείς τι καταλάβατε? Όπως είναι φυσικό, ξέσπασε πολιτική θύελλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται για εκλογές και γι' αυτό προχωρά σε παροχές. Η κυβέρνηση επιλέγει την υπεραπόδοση των εισόδων να την αναδιανύμει κοινωνικά. Να την αναδιανύμει κοινωνικά σε εκείνους οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης υπέστησαν τις μεγαλύτερες πληγές και σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος. Έχει πάρει πολύ περισσότερα και τους επιστρέφει εν είδη προεκλογικού happening ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών. Ο Πρωθυπουργός παραπέει και παραπέει ανάμεσα στο να υπογράψει τα πάντα, όλα όσα του ζητάνε, ή να δραπετεύσει μπροστά στα διέξοδα που έχει δημιουργήσει και να πάει σε εκλογές. Ενδιαφέρον είναι πως παρόμοια άποψη εκφράζουν και αρκετοί πολίτες. Έτσι που το πάει για εκλογές. Έτσι λέτε. Γιατί? Δεν βγαίνει αλλιώς. Οπότε λέτε ότι αυτό ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι ψωμί που ρίχνει για ψηφοθερικούς λόγους. Ακριβώς. Ψεύτης είναι, παιδάκι μου. Ψέματα μας έλεγε, ψέματα λέει, μας έχει καταστρέψει. Όχι, όχι μόνο αυτός, όλοι τον. Θεωρείτε ότι όλα αυτά γίνονται ουσιαστικά για λόγους εντυπώσεων? Πρώτον και δεύτερο, θα μας πάει σε εκλογές. Αρκεί να μην έχουμε, να μας τιμωρήσουν οι Ευρωπαίοι γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να μην ισχύσει. Κάποιες συμφωνίες έχουν γίνει από ό,τι ξέρουμε τους Ευρωπαίους και πρέπει αυτό να το σκεφτεί. Όπως είναι φυσικό, οι εταίροι της Ελλάδας δεν θέλουν ούτε να ακούν για βοήθεια στους χαμηλούς συνταξιούχους. Η Κομισιόν υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά έπρεπε πρώτα να ζητήσει την άδεια των θεσμών για να προχωρήσει σε οποιασδήποτε ενέργειες, και ας έχει υπερβεί κατά πολύ τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Αν υποθετικά μιλώντας πάντα, σας ζητήσουν να το παγώσετε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι εκλογές είναι ο σχεδιασμός του κυρίου Μητσοτάκη για να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο έχει στο μυαλό του. Το τέταρτο μνημόνιο. Ο Πρωθυπουργός το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που έχει ορίζοντα τριετία. Προς το παρόν, η παροχή αυτή προς τους συνταξιούχους φαίνεται ότι θα δοθεί. Ακόμα και αν γίνει αυτό όμως, τίποτα δεν εγγυάται ότι θα ξαναδοθεί και του χρόνου. Και στο μεταξύ, οι συντάξεις προφανώς και δεν πρόκειται να αυξηθούν.